Δυστυχώς πήραμε μια απόρριψη του αιτήματος, η οποία είναι κάπως φιλολογική. Δηλαδή δεν στηρίζεται, δεν έκαναν αυτό ακριβώς που δεν πρέπει να κάνουν. Για μας έπρεπε να δώσουν τη μελέτη, μια αποκαταρκτική μελέτη του τμήματος αυτού και να εξεταστεί σε βάθος. Χωρίς να προηγηθεί μελέτη πάνω στο αίτημα μετατόπισης του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο κομμάτι Γεωργιούπολη, Δράμια, Πετρές, Γεράνη, 600 μέτρα νοτιότερα, η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών είπε όχι στην περιφέρεια και τους δήμους που διαφωνούν με την υφιστάμενη χάραξη. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχουμε να πέσει να μελετηθεί, να απορριφθεί, αν απορριφθεί, κατόπιν μελέτης. Και όχι με εύκολα επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή το ότι 600 μέτρα μετατόπιση του άξονα προς νότο απομάκρυνε το δρόμο από την παραλιακή περιοχή που αναπτύσσεται κλπ. Ήταν προκαιρού, από τις αρχές ξεκινήσανε με δρόμο ο οποίος θα περνάει από την ενδοχώρα. Χιλιόμετρα μέσα. Τώρα ξαφνικά σε ένα σημείο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή τους πήραξαν τα 600 μέτρα, πάει νοτιότερο ο δρόμος. Τα επιχειρήματα πάνω στα οποία στηρίζουν την πρότασή τους οι αρχές της Κρήτης αφορούν κυρίως το περιβαλλοντικό κόστος, καθώς τονίζεται πως η υφιστάμενη χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου καταστρέφει τις υπάρχουσες υποδομές άρδευσης, το φυσικό περιβάλλον και τη χαρακτηρισμένη από το ΣΧΟΑΠ τουριστική ζώνη. Είναι ένα δίκαιο, ένα ηθικό αίτημα. Δεν μπορεί ο ΒΟΑΚ να περνάει 70 μέτρα από το σχέδιο πόλεως του χωριού στα Δράμια και να θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του ίδιου του χωριού, αλλά και να αναστατώνει τις τοπικές οικονομίες, μιας και διέρχεται μέσα από περιουσίες και δημιουργεί τα πλήστα όσα προβλήματα. Στο Υπουργείο Υποδομών, η αρμόδια διεύθυνση φαίνεται να πιέζει για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων το συντομότερο, προκειμένου να προχωρήσει η παραχώρηση και εκτιμάται ότι απέρριψε το αίτημα λόγω χρονοδιαγράμματος. Εκτός από τους Δήμους Ρεθύμνου και Αποκορώνου και τις αντιπεριφέρειες Δυτικής Κρήτης, που διατυπώνουν ήδη αντιδράσεις, βέβαιες θα πρέπει να θεωρούνται και αυτές από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν λέμε αν δεν φτιάξετε το δρόμο έτσι όπως το θέλουμε ακριβώς εμείς. Είμαστε απέναντι. Θέλουμε το δρόμο, όπως και να γίνει ο δρόμος. Το έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους. Όμως, το συγκεκριμένα θέματα θέλαμε μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν λέμε επικεντρωθείτε σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερο, πιο πρακτικό, περιβαλλοντικά, πιο αποδεκτό. Δεν λέω το οικονομικότερο, γιατί αυτό είναι τέλος πάντων εταιρείες που έχουν συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη παρέμβαση διαμαρτυρίας από την Επισκοπή Ρεθύμνου. Αν δεν πιστούμε για τη νέα πρόταση χάραξης, θα αξιοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε προσφυγή και μέσο προκειμένου να δικαιωθούμε. Εμείς δεν λέμε ναι στο ΒΟΑΚ, αλλά στη σωστή του θέση. Γι' αυτό λοιπόν και όλοι μαζί έχουμε εναρμονιστεί προκειμένου να πάμε 600 μέτρα νοτιότερα, δηλαδή νοτιότερα της δεξαμενής των δραμείων. Υπέρ της χάραξης του ΒΟΑΚ νοτιότερα, με παράλληλη μετατόπιση στα ανατολικά του νέου ανισόπεδου κόμβου Επισκοπής, έχει ταχθεί και το τεχνικό επιμελητήριο.